Βίκυ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιούλη. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό, το οποίο εκτελήχθηκε ξημερώματα έξω από μπαρ του Ρεθύμνου. Αγροτικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν νεαρά άτομα, πλησία στο κατάστημα. Οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι του καταστήματος, ζήτησαν όπως οφείλουν τα πιστοποιητικά εμβολίασμου. Οι νεαροί αρνήθηκαν να τα επιδείξουν. Άγνωστο αν κατήχαν. Προφανώς όχι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που ακολούθησε, ότι δηλαδή ο οδηγός του αγροτικού οχήματος αποπειράθηκε να εισβάλλει κατά κάποιο τρόπο στο μπαρ με το αγροτικό, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητα όσων θα μόνον βρίσκονταν εκείνη την ώρα μπροστά από το μπαρ. Κάτι το οποίο επιχείρησε για δύο φορές και είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες. Προκαλούν αίσθηση. Βίκυ, πάμε να παρακολουθήσουμε, Βίκυ, το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βίκυ. Αυτό λοιπόν είναι το περιστατικό. Να σας πω ότι αμέσως, και αυτό φαίνεται και στο βίντεο, έφτασε στο σημείο δύναμη της αστυνομίας. Δύο άτομα προσήχθησαν, ωστόσο δεν σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις σε βάρος των νεαρών. Όμως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί περαιτέρω από τις αστυνομικές αρχές, Γιούλη. Βίκυ, σε ευχαριστώ πολύ.